λίγο, σε λίγο. Λοιπόν, ως ναύαρχος αυτή τη στιγμή διατάζω τα στρατεύματά μου να μην έρχονται τόσο πολύ εδώ πέρα στην πλάκα, αλλά εν ονόματι του ναυτικού δικαίου να σαλπάρουμε για τη Μάλτα. Γιατί αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα, λέγω αμήν, να ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα αυτή τη στιγμή να ως ναύαρχος να κηρύξω πόλεμο στους Αττικούς φούρνους εδώ πέρα. Αυτοί οι Αττικοί φούρνοι έχουν κατηγορηθεί ότι ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Το ξέρετε αυτό? Όχι. Δεν το ξέρετε? Τώρα θα δείτε τι θα γίνει, ας πούμε. Σε λίγο θα δείτε τι θα γίνει. Καθαρή φούρνη μόνο χωριά. Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κηρύξουμε τον πόλεμο κατά της Καλτζεντόνια, η οποία καπηλεύει το όνομα της Μακεδονίας μας. Και τώρα, ας πούμε, θα κηρύξουμε τον πόλεμο. Και εδώ είναι οι στρατιώτες μας. Αυτοί εδώ. Μιλάτε από εδώ. Ναι, ένας από τους. Ναι, ο φίλος είναι στρατιώτης εδώ. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Και τα λοιπά. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, ας πούμε, το πώς, ας πούμε, τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Είμαστε στο Σόχο. Στο Σόχο είμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε και στο Σόχο. Εχθρός. Εχθρός ο Σόχος. Όχι, το Σόχο δεν είναι εχθρός, είναι φίλος μας το Σόχο. Γιατί? Το Σόχο έχει σχέση με την φτωχολογιά. Με τη φτωχολογιά. Και η φτωχολογιά θα αντιμετωπίσουμε, θα συνενωθούμε με το Σόχο απέναντι στην Καλτζεντόνια. Ενάντια στους Αττικούς φούρνους που είναι από εκεί πέρα, η μαφία. Σε τι πιστεύεις, σε τι θεό πιστεύεις, Δυσσύμαχε? Σε τι θεό πιστεύω? Ναι. Σαμαρά. Ελλάς, μας γαμάει ο Ντούμι Σαμαρά. Για πες. Ελλάς, μας γαμάει ο Ντούμι Σαμαρά. Εγώ δεν θα μπορούσα να προσδιορίσω το θεό που πιστεύω ακριβώς. Αλλά θα έλεγα ότι πιστεύω στην πρωτογενή ορμή του σύμπαντος. Ναι. Πιστεύω στην πρωτογενή ορμή του σύμπαντος και σε ένα πανθεϊσμό, θα λέγαμε. Τα πάντα διαχέονται από μια ενέργεια. Από μια ενέργεια. Από τη ζωτική ορμή του σύμπαντος. Και όλα εμψυχώνονται, όλα ανακυκλώνονται και τίποτα δεν πάει χαμένο. Κράτα το λίγο αυτό. Ναι, ο στρατιώτης. Ναι. Λοιπόν, ναι. Είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να κηρύξουμε και τον πόλεμο κατά αυτού εδώ πέρα. Του Τζέθρου. Αυτός εδώ φταίει για όλα. Αυτός εδώ είναι ο Τζέθρου φταίει. Ναι. Είναι ο εφιάλτης. Λοιπόν, αυτές εδώ τις γκόμενες όλες θα τις διώξουμε όλες. Να γίνει η Μακεδονία ελληνική. Αυτή είναι κατά δια των Σκοπίων. Βλέπετε πως έχουν καταδύσει τα Σκόπια. Ναι. Το βλέπεις εδώ πέρα. Αυτή είναι η γκόμενα, ναι. Η τροπή μας, ναι. Βλέπετε εδώ τι κουνάρα είναι αυτή. Ναι, ναι. Αυτή είναι η γκόμενάρα, η θεά. Θα βγει κάποιος τσολιάς. Αυτή, ας πούμε, θα βγει και θα βγει τσολιάς, να πούμε. Πείτε για το ελληνικό ναυτικό, το περίφημο ελληνικό ναυτικό. Το περίφημο ελληνικό ναυτικό θριαμβεύει. Όπως θριάμβευε στους Βαλκανικούς πολέμους του 12, θα ξαναθριαμβεύσει πάρα πολύ σύντομα. Θα το δείτε, σας το υπόσχομαι. Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και το Αρτεμίσιο. Και είναι και το Αρτεμίσιο, μην ξεχνάς. Σαλαμίνας. Στην ναυμαχία της Σαλαμίνας θριαμβεύσαμε κατά των Καλτζεντονιανών. Οι οποίοι Καλτζεντονιανοί, ναι, μαζί με τους Αττικούς φούρνους, τολμήσανε να επιβουλευτούν. να μας επιβολευτούν. εμάς του Everest. Γιατί εμείς είμαστε του Everest. Ναι. Βλέπετε τι έπαθε. Αυτό. Έγινε. Βλέπετε. Αυτά τα μεγαλεία έχει και το ναυτικό. Γι' αυτό και ναύαρχος. Εσύ το κάνεις αυτό. Εγώ, ναι, με τους Καλτζεντονιανούς. Αυτό έγινε με τους Καλτζεντονιανούς. Και τον νίκησες αυτό. Εχθρός. Και το σάπιο στο ξύλο. Αυτός όμως φίλος. Α, σου μοιάζει αυτός κιόλας. Αυτός μου μοιάζει κιόλας. Γι' αυτό το σύνδεσμο. Κουβαλάει το σταυρό του. Το σταυρό του Νότου. Σου μοιάζει τίποτα. Αυτός θα έλεγα είναι. Αυτός είναι εχθρός. Ναι. Κατά κίτρινος θα έλεγα. Κατά κίτρινος. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εν ζωή είναι ο φίλος μου αυτός.
Και εν θάνατο αυτός. Πώς θα είναι μετά από 60 χρόνια αυτός. Ναι. Να, το βλέπεις. Να πώς θα είναι. Και να και οι εχθροί μας πώς γίνονται εξαιτίας της ναυτικού. Εξαιτίας της μαχητικότητάς μας. Κατάλαβα. Ναι. Να το προσέχεις αυτό, Willy. Φυσικά. Μαύρη θερμαστή από το Τσιμπουτί. Η ηγεσία του ναυτικού βλέπετε τρίτε και δάση. Η Νταλικέρισσα με ψάχνει να με σπάει στο ξύλο. Αν τα βάλω μαζί της, ποιος θα νικήσει? Θα σε υποστηρίξω εγώ και το ναυτικό μου και θα την αντιμετωπίσεις. Να το ξέρεις αυτό. Αλλά μόνος μου? Μόνος σου θα σε σπάσει το ξύλο. Το ξέρω. Χωρίς την παρέμβαση μου. Την άνωθεν παρέμβαση, τη θεϊκή παρέμβαση που μόνο ένας ναύαρχος μπορεί να προσφέρει. Μάλιστα. Σε έναν κοινό θνητό. Μάλιστα. Ξέρω. Αυτή δεν δέρνει. Αυτή η γαμάκια δέρνει. Είμαι. Έρωτας φαΐ, ελευθερία, αηζωία. Θα ζήσω για πάντα. Θέλω, ξέρω και μπορώ, θα τα καταφέρω. Θα ζήσω για πάντα. Αυτά για την ώρα. Έγινε. Ναι. Θέλω, ξέρω και μπορώ, θα τα καταφέρω. Θα ζήσω για πάντα. Έρωτας φαΐ, ελευθερία, αηζωία. Θα ζήσω για πάντα. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην αυαρχίδα μας τον Πασά. Ο Πασάς ο οποίος είναι ο κοντός του Χαρεμιού αυτή τη στιγμή. Ναι. Ιμπραήμ Αρτζαϊ. Είσαι... Ναι. Ο Ιμπραήμ. Πουλά Ιμπραήμ Αρτζαϊ. Χόρχε Ντελα Πατρίς. Χόρχε Ντελα Πατρίς Ντελα Μούρι. Κάτι άλλο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο Πασάς είναι αυτός που θα στηρίξει την αυαρχίδα μας. Με το στόλο του και το, ο στόλος μας στηρίζεται πάρα πολύ σε... Εντάξει, πλάκα κάνουμε, μην το παίρνετε και πολύ στα σοβαρά. Εντάξει. Ναι. Ιδού ο στρατός μου, ιδού οι ναύτες. Όλοι ακολουθούν πιστά την αυαρχίδα μας. Να μπορείς γιατί είναι κατά. Λυσίμαχε, το κουλούρι που τρως απόψε, ψυχοπέμπτη, τι είναι? Είναι λίγο γκέι κουλούρι, μαλακό κουλούρι, πολύ μαλακό. Αλλά σαν φιδοκούλουρο, αλλά το θέλω λίγο πιο ξεροψημένο, πιο σκληρό κουλούρι, παιδί μου, πιο... Πρώτη φορά ακούω γκέι κουλούρι. Πρώτη φορά ακούω για γκέι κουλούρι. Υπάρχει και λεσβιακό κουλούρι, μήπως? Βεβαίως. Ναι. Άλλο σχήμα. Το λεσβιακό κουλούρι και άλλο σχήμα. Έχει σχήμα εδίου, ας πούμε, θα λέγαμε. Και είναι πιο... έτσι και καβλιάρικο, έτσι και κάρτικο, θα λέγαμε. Ενώ, ενώ το γκέι κουλούρι. Το γκέι κουλούρι έχει... Τόσο εδώ. Πάτε στην οικιά του ναυτικού. Γεια σας ρε παιδιά. Γεια σας μαξάκια. Ό,τι πάμε ότι πούμε. Γεια σας. Το ένδοξο. Το ένδοξό μας ναυτικό για νέες νίκες στη Σαλαμίνα και στο Μαραθώνα. Φόρσα να στη Λίμνη δεν πιάνεται.
Φόρσα στα μπραγκέτα. Σαλαμίνα σίγουρα. Φόρσα στο βρακί μας. Μπράβο, μπράβο. Οι τραυματίες στο πλοίο σου, καπετάνιε. Αρκετοί, αρκετοί. Υπάρχουν τραυματίες. Πάρα πολύ. Τώρα τρώτε με νοιάζει. Και πώς αντιμετωπίζεις? Πώς αντιμετωπίζω? Άλλες φορές τους πετάμε στη θάλασσα γιατί πρέπει να φάνει και κάτι καρχαρίες. Άλλες φορές τα δελφίνια βοηθάνε πολλές φορές. Τους τραυματίες μεταφέρουν στα σύνορα. Ένας που είναι εδώ. Όχι, 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 τώρα, όχι, τώρα, κάτσε. Είμαι ο γιος του Καντάφη και ανιψιός του Σάβα με τα σουβλάκια. Χωρίς καμία παρεξήγηση, έτσι. Και θα πιστέψω στην Λιβύη να πάρω πάλι την εξουσία, να το θυμάστε αυτό. Έτσι. Ναι. Δεν πιστεύω να το αφισβητήσεις αυτό. Όχι, όχι, όχι. Θα το στην Ινδία, όχι στην Ινδία, συγγνώμη, στην Λιβύη. Στην Ινδία είναι άλλος τόπος, είναι μετά. Στην Ινδία μετά. Για την ώρα Λιβύη. Ναι. Είμαι ο γιος του Καντάφη και έχω πιει κολαράκι, χωρίς καμία παρεξήγηση, κοκακόλα με ρακί. Και θα έρθω να καταλάβω τη Λιβύη.